γιατί ακυρώθηκε η πρόσκληση. Τι, τους όρους σε μια εκπομπή τους βάζει ο προσκαλών. Δεν τους βάζει ο προσκαλούμενος. Εγώ εξ αρχής είχα ζητήσει από τον πρόεδρο του Ποταμιού να έρθει στην εκπομπή και να είναι απέναντι σε τρεις ή τέσσερις δημοσιογράφους και στο κοινό της εκπομπής και να απαντήσει σε ερωτήσεις. Με τον ίδιο τρόπο, για παράδειγμα, σου θυμίζω Μάρα ότι είχα κάνει την προεκλογική συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα ε, στον Ενικό απέναντι σε τρεις δημοσιογράφους και με την παρουσία του κοινού. Επίσης, είχε δεσμευτεί απέναντί μου ο πρόεδρος του Ποταμιού ότι μια εβδομάδα δέκα μέρες πριν βγει στην εκπομπή μου δεν θα πραγματοποιήσει άλλες τηλεοπτικές εμφανίσεις. Σήμερα το πρωί λοιπόν πραγματοποίησε άλλη τηλεοπτική εμφάνιση στο Γιώργο Παπαδάκη στον Αντένα ο συνάδελφο καλά έκανε και έκανε τη δουλειά του και τον κάλεσε. Εκείνο όμω όφιλε να μην δεχθεί, γιατί αυτή ήταν η συμφωνία μα. Και δεύτερον, σήμερα που τηλεφωνήσαμε για να οριστικοποιήσουμε τα ονόματα των δημοσιογράφων που θα ήταν στην εκπομπή, μα ανακοινώθηκε ότι δεν θέλει δημοσιογράφου απέναντι ο πρόεδρο. Δημοσιογράφου δεν θέλει. Να σταματήσει να μιλάει τρει-τέσσερι μέρε πριν, ώστε να έχουμε κάτι να πούμε στην εκπομπή, δεν θέλει. Ε, η πρόσκληση δεν ισχύει.